Με κατάθεση Στεφάνο γιορτάστηκε φέτος και στις αίρες η επέτειος του Πολυτεχνείου. Νωρίς το μεσημέρι, μέλη της Ανταρσίας Σερών βρέθηκαν τελικά στην πλατεία Εμπορίου, καθώς άλλαξαν την τελευταία στιγμή το σημείο κατάθεσης, ώστε συντεταγμένα και τηρώντας τα μέτρα ασφάλειας ανατριάδες να τιμήσουν τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Το δελτίο που μας στείλατε έλεγε για πλατεία Εμπορίου. Γιατί τι έγινε και άλλαξε το σχέδιο και ήρθατε για πλατεία Κρονίου? Γιατί άλλαξε το σχέδιο? Αυτό δεν αφορά αυτούς που συγκεντρώθηκαν εδώ. Εκεί υπήρχε, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, υπήρχε ένα κάλεσμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται εκεί η συγκέντρωση δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι. Αυτό αφορά όμως άλλους, δεν αφορά εμάς. Με κεντρικό σύνθημα το Πολυτεχνείο ζει, τελικά οι συμμετέχοντες κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης στην πλατεία Εμπορίου. Η συγκέντρωση έγινε, δεν υπήρξε κάποιο γεγονός. Όταν ήρθε η αστυνομία ήδη είχε διαλυθεί η συγκέντρωση και πιστεύουμε ότι δόθηκε το μήνυμα. Τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας, δηλαδή κρατήσετε αποστάσεις, πόσο άτομα είχατε? Κρατούσαμε όλες τις αποστάσεις και μάλιστα και με διπλή μάσκα. Λοιπόν, πήραμε εμείς όλα τα μέτρα αυτά που δεν παίρνει η κυβέρνηση. Και τέλος πάντων, όπως φαίνεται και στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, η απαγόρευση της κυβέρνησης πάει. Βέβαια, το έναυσμα το έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης που είπε να πάμε όλοι μαζί οι αρχηγοί, να καταθέσουμε στεφάνι δηλαδή πάνω από τρεις. Άρα το μήνυμα ελήφθη και σωστά ελήφθη από το λαό. Οι συγκεντρώσεις υπάρχουν, έσπασε η απαγόρευση. Τώρα, όσον αφορά για τους συμμετέχοντες, να επαναλάβω. Ήταν από την κίνηση Γη και Ελευθερία, ήταν το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΙΑ Σερών, η Επιτροπή Αλληλεγγύης Σερών για τους Πρόσφυγες. Σίγουρα ήταν μέλη της Ανταρσία, ήταν μέλη και φορείς άλλων οργανώσεων. Και πιστεύω ότι πήγαν όλα, κύλησαν καλά. Και ελπίζουμε το μήνυμα η κυβέρνηση να το λάβει, όπως να το λάβει και ο κύριος Χρυσάφης. Και οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι δήμαρχοι όπως κατεβαίναν στις εκλογές και να συνταχτούν με τους γιατρούς των Σερών, να πάνε και να τους ακούσουν. Διότι πεθαίνουν άνθρωποι δικοί μας και δικοί τους. Όχι μόνο δικοί μας και δικοί τους. Είναι απαράδεκτο που μέχρι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χρυσάφης είπε απλά προσευχόμαστε. Καλά κάνει και προσεύχεται, αλλά θέλουμε όμως να πάει δίπλα στους γιατρούς και να πει τώρα γιατρούς, τώρα νοσηλευτές, τώρα αναισθησιολόγους, τώρα καρδιολόγους, τώρα θέλουμε να ενισχυθούν τα περιφερειακά ιατρία. Νωρίτερα το πρωί, με αντιπροσωπεία μελών του Μέρα 25, τίμησε την επέτειο του Πολυτεχνείου με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην πλατεία Εμπορίου. Το σύνθημα τόνιζε ένα κόκκινο πανό, η φλόγα του Νοέμβρη φωτίζει τους λαϊκούς αγώνες. Ως οργάνωση του Δήμου Σερών, λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συμβολική και ταυτόχρονα, συμφωνώ όπως είπε και ο Μιχάλης, ουσιαστική κίνηση να τιμήσουμε και το Πολυτεχνείο αλλά και να τηρήσουμε όλους τους κανόνες υγειονομικούς που απαιτεί η περίσταση της πανδημίας. Όμως θέλουμε ταυτόχρονα να καταγγείλουμε και την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ότι προσπαθώντας να ρίξει τα βάρη στην ατομική ευθύνη αποκρύπτει την κυβερνητική και συλλογική ευθύνη τη δική της. Η διαχείριση της πανδημίας του δεύτερου κύματος, γιατί οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στο πρώτο κύμα ήταν επιτυχημένη η διαχείριση, στο δεύτερο όμως κύμα είναι καταστροφική η διαχείριση και ακόμη δεν έχουμε δει το τέλος της. Και τελειώνοντας, θέλω να κλείσω λέγοντας ότι ενώ ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένας υγειονομικός πόλεμος, ταυτόχρονα για το 2021 μειώνει κατά 300 εκατομμύρια ευρώ τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Αυτό είναι αδιανόητο σε περίοδο πολέμου δηλαδή. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φανταστείτε, να μειώνει τα κονδύλια του για πολεμοφόδια και τέτοια. Επίσης, δεν κάνει τις ανάλογες προσλήψεις που έχει υποσχεθεί δυο και τρεις φορές και δεν επιτάσσει, το κυριότερο από όλα είναι αυτά, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, ένα τεράστιο λεκανοπέδιο που έχει πάρα πολλές ιδιωτικές μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν τις επιτάσσει και αντίθετα παρακαλάει, εκλιπαρεί και τις ενοικιάζει με διπλάσιο κόστος από ό,τι είναι οι δημόσιες μονάδες εντατικής θεραπείας. Επίκαιρο, γιατί αυτή τη στιγμή το ψωμί ο λαός μας το αναζητά. Η ανεργία έχει φτάσει σε δυστυχώρατα ύψη και είναι πολυτέλεια πλέον η εργασία και ακόμα μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι ο αξιοπρεπής μισθός.
Από την άλλη πλευρά βλέπουμε την κυβέρνηση να μην έχει κάνει τίποτα στην ουσία όλο αυτό το μεσοδιάστημα που προέκυψε από την πρώτη καραντίνα στη δεύτερη. Δεν ενίσχυσε τις δομές υγείας, δεν έκανε τίποτα για την παιδεία και αυτά που λέει ότι ακούμε τους ειδικούς ψεύδεται. Οι ειδικοί έχουν πει πολλές φορές ότι στο θέμα ειδικά της παιδείας 15 μαθητές ανά τμήμα, έχει μιλήσει για προσλήψεις γιατρών, έχει μιλήσει για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Τίποτε από αυτά δεν έχει κάνει η δίθεν υπεύθυνη κυβέρνηση, που το μόνο πράγμα που κάνει είναι να δίνει όλο το βάρος στην ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη είναι το μόνο που μπορεί και ψελίζει σήμερα η κυβέρνηση. Θυμάμαι σήμερα την αναδίωση των νέων στην Χούντα με την θυσία πολλών ατόμων, θυσία πολλών νέων, και αυτό ήταν η αρχή, το ξύλωμα του φασισμού. Στην πλατεία Εμπορίου και με την προσωπία δύο ατόμων τίμησαν την επέτειο του Πολυτεχνείου η εκπαιδευτική των Σερών. Τα μέτρα ορίζουν να είναι γεμάτοι οι δρόμοι της Αθήνας με 6.000 αστυνομικούς. Αυτό δεν συνιστά συνωστισμό. Είναι κατάπτυστη η απόφαση της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να περιστέλλονται συνταγματικές ελευθερίες. Τιμή σε ένα και νόμος έχουμε την υποχρέωση να σεβαστούμε την ιστορική στιγμή αυτή που γράφτηκε στο Πολυτεχνείο το 1973. Έστω και με τον περιορισμό των μέτρων, εμείς κάναμε το καθήκον μας. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό να λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε μία παρουσία, έστω και για να καταθέσουμε στεφάνι, επικαλούμενοι τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ενώ θα μπορούσαμε, και όπως το είδατε κι εσείς, άνετα να καταθέσουμε τηρώντας όλες τις αποστάσεις. Είναι μία επίφαση και μία πρόφαση η οποία χτυπάει μελλοντικά γενικότερα τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ένα διαχρονικό μήνυμα,